Ζωντανή μέσα σε τάφους. Συγκεντρωμένοι αρχίζουμε την πορεία μέσα στο πλήθος εκείνων των αλαφρονούντων ανθρώπων. Ο καθένας σηκώνει και από κάτι. Εγώ σηκώνω μια μεγάλη βαλίτσα, άλλος χαλιά, άλλος σκεπάσματα, άλλος καλάθια. Ο γυναικάδελφός μου, το αδελφού μου, στρατιώτης, μόλις επίστρεψα εκ του μετόπου φροντίζει για τρόφιμα. Έχει υποφέρει από πείνα και κατά την απεισθοχώρηση και μας συνιστά να έχουμε το νου μας στα τρόφιμα. Αλλά ποιος τον ακούει εκείνη τη στιγμή? Προχωρούμε προς συνοικία πούντας με όλο εκείνο το πλήθος και προσπαθούμε να μην απομακρυνόμεθα ο ένας από τον άλλον. Ύστερα από λίγης ώρας πορεία, καταφέρουμε στο σπίτι κάποιου γνωστού μας, όπου περιμένουμε πάλι να δούμε την εξέλιξη της φωτιάς. Το σπίτι αυτό είναι γεμάτο από κόσμο και μόλις και με τα βία κινούμεθα. Η νύχτα μας φαίνεται ατελείωτη, ενώ η φωτιά μεγαλώνει, πλησιάζουσα ολοένα και προς τα εκεί. Σε μία ώρα πάλι είμαι έτοιμη να φύγουμε. Νέες συγκινήσεις, νέα δάκρυα. Σε λίγο φτάνομαι στην Μπέλα Βίστα, πίσω ακριβώς από το σταθμό των τροχιοδρόμων της παραλίας. Αλλά εκεί οι Τούρκοι μας εμποδίζουν να περάσουμε, ενώ η φωτιά μας πλησιάζει. Οι γυναίκες αρχίζουν να κλαίουν και να φωνάζουν. Γίνεται παντεμόνιο. Αναγκαζόμεθα λοιπόν να γυρίσουμε προς τα οπίσω και να πάρουμε άλλον δρόμο. Συνοθούμενοι, κατάκοποι πνευστιώντες, απελπισμένοι από την αγωνία, ανεφθάσαμε κατά τα ξημερώματα μπροστά στο νεκροταφείο. Μέσα στην απέραντη έκτασή του, στη συνοικία των πεθαμένων, έχουν καταφύγει και οι ζωντανοί. Πολλοί αδειάζουν τους μεγάλους τάφους από τα οστά τους, καθαρίζουν όπως μπορούν, στρώνουν ό,τι κατόρθωσαν να πάρουν μαζί τους και τους μεταβάλλουν σε κατοικίες. Τι δράματα δεν έγιναν μέσα στο νεκροταφείο. Σκηνές απερίγραπτης φρίκης έγιναν εκεί. Και εν τούτης εκείνο το βράδυ εθεωρούνται ευτυχείς όσοι έβρισκαν μία γωνιά μέσα στο νεκροταφείο ανάμεσα στα κόκαλα των πεθαμένων.